Ανατολή. Α, άστρο. Α, ατρόμητος. Α, άφοβος. Α, αστρόσκονη. Α, αγάπη μου. Είμαστε δίπλα στη φύση, μέσα στο περιβάλλον, με θέα την Αθήνα. Είναι ένα σχολείο, νομίζω, μοναδικό εδώ που είναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα, ίσως, από τα σημαντικότερα κτίρια που έγιναν στο Μεσοπόλεμο. Έτσι κι αλλιώς, για να μπορέσουμε να σκεφτούμε για αυτό το κτίριο, θα πρέπει να γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω. Είναι η εποχή που η κυβέρνηση Βενιζέλου, που ήταν 28-32, ξεκίνησε μία προσπάθεια αναμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και βέβαια μέσα σε αυτή την προσπάθεια είναι ενταγμένο το σχολείο, τα σχολεία. Τότε η κυβέρνηση Βενιζέλου με τον υπουργό το Γόντικα, ο οποίος ήταν ο πρώτος υπουργός, μετά αντικαταστάθηκε από τον Παπανδρέου, τον Γιώργιο Παπανδρέου, κατάφερε να πάρει κάποιο δάνειο από τη σουηδική κυβέρνηση για την κατασκευή μιας θηριώδους παραγγελίας 4.000 σχολείων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή η Ελλάδα είχε μεγαλώσει, είχε γίνει σχεδόν τριπλάσια από ό,τι ήταν και οι εκπαιδευτικοί χώροι ήταν ασήμαντοι και ελάχιστοι παρόλες τις προσπάθειες που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν συζητάμε για ένα τέτοιο κτίριο. Αυτό που μπορεί κανένας να πει είναι ότι υπήρχε μία προσπάθεια για οικονομικές κατασκευές. Και αυτή η προσπάθεια ήταν ιδιαίτερα τονισμένη στους ανθρώπους που ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ήταν πραγματικά και για την εποχή, ακόμα και για τώρα, είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να το φανταστεί κανένας ότι θα πετύχει. Ποια άλλα κτίρια έγιναν αντίστοιχα εκείνη την εποχή, με ποιους αρχιτέκτονες, ποιοι άλλοι ασχολήθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα? Στο Υπουργείο Παιδείας συγκροτήθηκε μια ομάδα από νέους αρχιτέκτονες, κάτω από την εποπτεία του Ερνέστ Χεμπράρ, που ήταν ο αρχιτέκτονας που έχει σχεδιάσει και τη Θεσσαλονίκη και ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που τον εμπιστευόταν η κυβέρνηση και ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Ήταν συνάδελφος, δηλαδή, του Πικιώνη εκείνη την εποχή. Και αυτή η ομάδα που αποτελείται από... Τώρα θα ξεχάσω οπωσδήποτε ονόματα. Ήταν ο Θουκυδίδης ο Βαλεντής, ο Γιάννης ο Δεσποτόπουλος, ο Πάτροκλος ο Καραντινός, ο Κούλης ο Παναγιωτάκος, ο Βασίλης ο Δούρας και άλλοι, ο Λέγκερης. Και άλλοι οι οποίοι ανέλαβαν να φέρουν σε πέρα σε αυτή τη δουλειά, αυτό το έργο, το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Αυτή λοιπόν ήταν η ομάδα η οποία κάτω από τον προϊστάμενο, ο οποίος ήταν ο Νίκος Μητσάκης, ο οποίος ήταν ένας
αρχιτέκτονας που ήταν από τους πρώτους που είχαν τελειώσει από τη σχολή του Πολυτεχνείου, από την ελληνική σχολή, και είχε πάει μετά στο εξωτερικό και είχε κάνει σπουδές συμπληρωματικές. Και ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, φαίνεται, εξαιρετικά ευσυνείδητος και σοβαρός και εξαιρετικός αρχιτέκτονας. Αυτή η ομάδα ξεκίνησε ουσιαστικά να οργανώσει όλη αυτή την φοβερά μεγάλη ποσοτικά παραγγελία. Τώρα, μέσα στις προδιαγραφές για αυτά τα σχολεία υπήρχε μία δέσμευση η οποία είχε σχέση με την οικονομική κατασκευή, ότι τα σχολεία θα ακολουθούσαν δύο συγκεκριμένους τύπους. Δηλαδή θα υπήρχαν τα σχολεία που ήταν φτιαγμένα για περιοχές που είχαν υγρασία, που είχαν ισχυρούς βόρειους ανέμους και είχαν δύσκολες συνθήκες το χειμώνα. Ήταν ένας τύπος ο οποίος έπρεπε να έχει ένα βορεινό διάδρομο κλειστό και αίθουσες προς τον νότο. Και ήταν και ένας άλλος τύπος ο οποίος θα είχε ανοιχτό διάδρομο, ενδεχομένως δεν αναφέρεται ο προσανατολισμός, αλλά ενδεχομένως από τον νότο ή από τον βοριά, όπως θα βόλευε, και ο οποίος θα ήταν απλώς στεγασμένος. Αυτός θα μπορούσε να είναι στοά ή θα μπορούσε να είναι πρόβολος. Εκτός από αυτό τώρα υπήρχαν και ορισμένες στοιχεία τα οποία είχαν σχέση με την κατασκευή. Δηλαδή η κατασκευή ήταν απλή, έπρεπε να είναι απλή. Συνήθως ήταν λιθοδομές, γιατί ήταν πιο εύκολη η κατασκευή με τη λιθοδομή εκείνη την εποχή, δεν ήταν όπως σήμερα. Και με πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κατασκευές που ήταν συνολικά από οπλισμένο σκυρόδεμα με τείχους απλούς. Με μεγάλα παράθυρα στο νότο, συνήθως. Εκτός από αυτά τα κατασκευαστικά δεδομένα, τα οποία ήταν σαφή, υπήρχε πάντα και ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα για όλα τα σχολεία δεν ήταν ίδιο. Δηλαδή, υπήρχαν σχολεία που ήταν μικρά, δηλαδή ήταν απλώς οι αίθουσες διδασκαλίες και τα γραφεία, και φρόντιζαν ώστε οι αίθουσες διδασκαλίες να ανοίγουν για να δημιουργείται η αίθουσα για γιορτές κλπ. Και υπήρχαν και τα σχολεία που ήταν, ας πούμε, πιο μεγάλα και τα οποία περίχανε πρόσθετες λειτουργίες. Το σχολείο εδώ, το που ανέλαβε να μελετήσει ο Πικιώνης, ο οποίος δεν ήταν στην ομάδα του Υπουργείου, γιατί ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο, αλλά του ανέθεσαν αυτό το σχολείο, ήταν από τα μεγάλα σχολεία. Το πρόγραμμά του ήταν εξαιρετικά εκτεταμένο σε σχέση με άλλα σχολεία που ήταν απλώς, όπως σας είπα, μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία. Λοιπόν, εδώ προσθέθηκαν τα εξής. Προσθέθηκε μία βιβλιοθήκη, η οποία είναι το κτηριάκι που βλέπουμε εκεί, στην άκρη. Δεν υπήρχε η σκάλα που βλέπετε και βέβαια ούτε η μπασκέτα. Υπήρχε μία αίθουσα χειροτεχνίας που είναι σε αυτή την περιοχή εδώ, αυτό κτίριο. Υπήρχε μία αίθουσα τελετών που είναι απάνω. Την οποία και θα επισκεφτούμε, ναι. Υπήρχε εστιατόριο, το οποίο ήταν κάτω από την αίθουσα χειροτεχνίας, είναι τα παράθυρα αυτά που βλέπουμε εκεί, και κάτω από αυτά υπήρχε κουζίνα. Εκτός δε από αυτά όλα, τα οποία είναι σημαντικά πράγματα, γιατί είναι πολλά τετραγωνικά, υπήρχε ακόμα μια πρόσθετη κατοικία φύλακα, ο οποίος είχε την ευθύνη και για τη συντήρηση του κτίριου και για τη φύλαξή του. Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνετε ότι δημιουργούσαν ένα άλλο τύπο σχολείο, αρκετά μεγαλύτερο από αυτά που ήταν τα συνηθισμένα που γινόταν.
Ο Πικιώνης ήδη με διάφορα κτίρια μικρά που είχε κάνει, την κατοικία Καραμάνου που είχε σχέση με, με αναμνήσεις από μια κατοικία στην Πριίνη που τον ενδιαφέρε πολύ και η οποία πίστευε ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στο μοντέρνο κίνημα, αλλά και με την κατοικία του Παπαλουκά, την οποία εγώ δεν την έχω δει, αλλά την αναφέρει ο Λουαγιέ, ο οποίος είναι ένας Γάλλος ιστορικός, ο οποίος έκανε την πρώτη πολύ σημαντική και ίσως και αξεπέραστη ακόμα ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής, της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής, ο οποίος θεωρεί ότι ο Πικιώνης ήταν ο εισηγητής του μοντέρνου κινήματος στην Ελλάδα. Πράγμα που βέβαια είναι αποκαλυπτικό αν σκεφτεί κανένα στην εικόνα που έχει δοθεί ότι ο Πικιώνης ήταν ένας άνθρωπος που απλώς ενδιαφερόταν για την παράδοση και δεν... και είχε απορρίψει το μοντέρνο κίνημα. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ακόμα και σήμερα, ναι. Άλλο μοντερνισμός, άλλο διεθνισμός, πολλά θέματα στη μέση. Ο Πικιώνης, μην ξεχνάμε ότι ήταν δάσκαλος, δηλαδή ήταν από το 25, είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο και φυσικά είναι προφανές ότι αυτά που διδάσκει θα πρέπει να είναι σχετικά με όλη αυτή την ιστορία των κτιρίων που χτίζει. Βέβαια, οι μαρτυρίες που έχουμε από τον Κανδύλη, παραδείγματος χάρη, είναι ότι ο Πικιώνης ποτέ δεν ήταν ένας δάσκαλος που είχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ήταν ένας άνθρωπος που αυτοσχεδίασε σε ένα μεγάλο βαθμό. Ενδιαφερόταν για τα πάντα, δηλαδή δεν μιλούσε μόνο για αρχιτεκτονική, μιλούσε για ποίηση, μιλούσε για ζωγραφική, μιλούσε για τέχνη γενικότερα και ήταν ένας άνθρωπος που άνοιγε απέραντους ορίζοντες στους μαθητές του. Ο Κανδύλης είχε απέραντη εκτίμηση στο πρόσωπο του Πικιώνη και νομίζω και πολλοί από τους μαθητές του, ανεξάρτητα αν ακολούθησαν ή δεν ακολούθησαν τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αγωνίστηκε να εξελίξει την αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν οι δάσκαλοι αποφασίσαμε να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε μάλλον αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και στα πλαίσια αυτά εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας, στο σχολείο μας να πάρει την προσωνυμία Δημήτρης Πικιώνης. Το Υπουργείο Παιδείας ευτυχώς γρήγορα ανταποκρίθηκε και από φέτος το σχολείο ονομάζεται Δημήτρης Πικιώνης επίσημα πια και στα πλαίσια αυτά διοργανώνουμε μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην οποία συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά, οι μαθητές των μεγάλων τάξεων κυρίως, ώστε να μάθουν για τη ζωή, για το έργο του Πικιώνη, για τις βασικές συνιστώσεις του έργου του, παράδοση μέσα στο μοντέρνο και βεβαίως η περιβαλλοντική συνιστώσα, να αναπτύξουν δράσεις γύρω από αυτά και έτσι να κάνουν κτήμα τους σε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Και στα πλαίσια αυτά θα κάνουμε και θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις, μάλλον προγράμματα φιλαναγνωσίας που έχουμε ξεκινήσει, αλλά επίσης και εκδηλώσεις, διαλέξεις για ενήλικες, όχι μόνο για παιδιά. Σχεδίασε το σχολείο αυτό σε μία πρώτη φάση, όχι σε αυτό τον τόπο που είμαστε τώρα, αλλά στο οικόπεδο που βρίσκεται ακριβώς στην δυτική πλευρά της οδού Σίνα, εκεί που σήμερα είναι το μπάσκετ που παίζουν τα παιδιά. Αυτό είναι νέο στοιχείο που μας λέτε. Ναι, είναι κάτι που προέκυψε από το ενδιαφέρον που είχε όλο το θέμα του σχολείου και έτσι, κοιτάζοντας κάθε μέρα και σκεπτόμενος γύρω από αυτό το πρόβλημα γιατί με ενδιέφερε, διαπίστωσα ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν το είχαμε ποτέ έτσι συνειδητοποιήσει. Βέβαια, οι υψομετρικές διαφορές ήταν παρόμοιες και αυτό επέτρεψε ίσως και την μετακίνηση, την εύκολη σχετικά μετακίνηση του σχολείου από το ένα μέρος στο άλλο. Αλλά ήταν σχεδιασμένο εκεί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και θα πούμε αργότερα για ποιο λόγο, με λίγα λόγια.
Το ένα δεύτερο στοιχείο λοιπόν είναι ότι όταν σχεδίασε την πρώτη λύση ο Πικιώνης για εκείνο το οικόπεδο, προσπάθησε να προσαρμοστεί στους τύπους του Υπουργείου. Σε αυτούς τους δύο τύπους που είπαμε. Ναι. Και χρησιμοποίησε ένα κλειστό διάδρομο με τις τρεις τάξεις απάνω και τις τρεις τάξεις κάτω, στο ισόγειο. Και όλα τα σχετικά τα υπόλοιπα βαλμένα σε ημιυπόγειους χώρους, περίπου σε μία λογική όπως έγινε και εδώ, δηλαδή σε πολλές στάθμες. Για ποιους λόγους που δεν ξέρουμε, η λύση αυτή απορρίπτεται και σχεδιάζεται μία άλλη λύση. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είναι αυτό, ούτε ξέρουμε ποιος το ζήτησε. Πάντως το γεγονός είναι ότι ο Πικιώνης δημιούργησε μία καινούργια τελείως κατάσταση με το και με την καινούργια πρόταση. Δηλαδή έπαψε το κτίριο να είναι, να αντάσσεται στους τύπους, δεν έχει καμία σχέση πια με κανένα από τους δύο τύπους. Ενώ το πρώτο που είχε σχεδιάσει... Ενώ το πρώτο ήταν προσαρμοσμένο σε αυτούς. Προσαρμόστηκε απόλυτα και πάρα πολύ καλά, κατά τη γνώμη όλων όσων συζητούν το σχολείο, στο έδαφος. Πάντως το γεγονός είναι ότι ο Πικιώνης αντιμετωπίζει το πρόβλημα ως εξής. Θεωρεί ότι απέναντι στο δρόμο τοποθετεί όλες τις δημόσιες λειτουργίες του σχολείου. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε ακριβώς είναι απέναντι στο δρόμο. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη κατηφόρα, είναι γεγονός, διαμορφώνει μια κατάσταση που είναι και αρκετά στριμωγμένη στα σχέδια, αν θα δείτε, στον τρόπο με τον οποίο από την οδό Σύνα φτάνει να μπει στο σχολείο. Υπάρχει αυτή η στοά, η οποία είναι μια στοά υποδοχής. Υπάρχει, όπως είπαμε, η βιβλιοθήκη και η αίθουσα χειροτεχνίας δεξιά και αριστερά, που είναι δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως και από τη γειτονιά, δηλαδή είναι δημόσιοι χώροι, όπως και η αίθουσα, η οποία έχει μια σκάλα που οδηγεί άμεσα απάνω, χωρίς να περνάει κανένας στην πίσω μεριά του σχολείου. Αυτό λοιπόν το μέτωπο το οποίο φτιάχνει εδώ, ουσιαστικά αφήνει δύο στενοπούς, δύο διεξόδους, η μία δεξιά και η άλλη αριστερά από το κεντρικό κτίριο, από τις οποίες οδηγείται στις τάξεις. Και στις τάξεις πια κάνει μία μεγάλη αλλαγή, που είναι ασυνήθιστη επίσης, βάζει τις τέσσερις τάξεις από τη μία μεριά και τις δύο τάξεις από την άλλη. Δεν βάζει τρεις και τρεις. Δεν υπάρχει συμμετρία. Ναι, αναιρώντας και τη συμμετρία, αλλά οργανώντας και κάπως διαφορετικά με μία λογική που δεν ξέρω ποια σχέση είχε πια με το εκπαιδευτικό σύστημα, δεδομένου ότι την εποχή αυτή του 28-32 που έγιναν πάρα πολλά πράγματα στην εκπαίδευση, φαίνεται ότι υπήρχε μια συζήτηση αν θα είναι τετρατάξιο ή εξατάξιο το δημοτικό. Πράγμα που έφτασε μέχρι τις μέρες τις δικές μας, ας πούμε, που προλάβαμε λίγο αυτή την αλλαγή από τετρατάξιο σε εξατάξιο. Ναι, επισημάνουμε ότι έχει σημασία. Αν ήταν τετρατάξιο ή εξατάξιο, σημαίνει και διευθέτηση, έχει και ένα νόημα και αυτή η ασυμμετρία. Η ασυμμετρία. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στα σκίτσα του, τα πρώτα σχέδια δείχνουν μια απόλυτη συμμετρία σε σχέση με το κεντρικό κτίριο. Μάλιστα, τέτοιας μορφής συμμετρία που επιχειρεί να βάλει τις υπαίθριες τάξεις που προτείνει αργότερα συμμετρικά και όχι σε σχέση με τον προσανατολισμό. Πράγμα που δείχνει ότι σε αυτή την πορεία ο Πικιώνης απελευθερώνεται από πολλές δεσμεύσεις που ήταν αισθητικές, ας πούμε, και έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει στο συγκεκριμένο τόπο. Δηλαδή, μια φοβερή πρωτοπόρα λογική. Επίσης, σημαντικό είναι να υποθεί ότι και η παράθεση αυτού του όγκου που στέκεται στο δρόμο, από το δρόμο, ο οποίος είναι και πιο ψηλά, δεν έχουμε ένα διόροφο κτίριο, όπως έναν όγκο που στέκεται πιο ψηλά μάλλον από το δρόμο, αλλά από το δρόμο φαίνεται ένας μόνο όροφος που δεν είναι... Φυσικά, δηλαδή θα είναι πολύ λιγότερη αίσθηση αυτού του μεγάλου όγκου στον δρόμο. Ναι, πράγματι. Mm-hmm.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σχολεία, το κτίριο δηλαδή, είναι αντικείμενα τα οποία απασχολούν εδώ και πολλά χρόνια την ευρωπαϊκή κοινότητα, ας το πούμε. Και λέω κυρίως ευρωπαϊκοί, Ελβετοί, Γερμανοί, παιδαγωγοί ασχολούνται πάρα πολύ με το πρόβλημα του σχολείου. Όπως ξέρετε, παλιά το σχολείο ήταν σε μοναστήρια, σε... Λοιπόν, από τη στιγμή που αναλαμβάνει πια το κράτος σιγά σιγά την εκπαίδευση, δημιουργούνται συνέχεια ερωτήματα και το πρόβλημα του σχολικού κτηρίου εξελίσσεται πάρα πολύ. Συγκεκριμένα τώρα, στη δεκαετία, το 1930, πραγματοποιούνται στην Αθήνα 3 συνέδρια, τα οποία οργανώνει το Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης. Και σε αυτά τα συνέδρια παίρνει μέρος ο Δημήτρης Γλινός, παίρνει μέρος η συνεργάτης του, η Κλεάνθη Παπαδημητρίου, η οποία κάνει μία εισήγηση που κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί εισηγείται την εισαγωγή του παιχνιδιού στο μάθημα και την λειτουργία του υπαίθρου για τις τάξεις και όλα αυτά. Δηλαδή, γίνεται μία συζήτηση γύρω από αυτά τα προβλήματα και είναι γεγονός ότι ο Πικιώνης και ο Μητσάκης, που ήταν άνθρωποι που και είχαν ζήσει στο εξωτερικό και ξέραν, μπορούσαν να παρακολουθήσουν εύκολα ένα συνέδριο, και οι οποίοι είχαν ευθύνη για αυτά που γινόταν στο χώρο των σχολείων, είναι σίγουρο ότι θα τα παρακολουθήσαν αυτά τα συνέδρια. Δηλαδή θα είχαν μία πολύ κοντινή επαφή με αυτά. Λοιπόν, τώρα ο Πικιώνης αποφασίζει να κάνει μία κίνηση η οποία είναι μοναδική, βέβαια, σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή αποφασίζει, όπως φαίνεται και από τα σκίτσα του, να οργανώσει 2 πτέρυγες με τις τάξεις, οι οποίες κατρακυλούν και κατεβαίνουν σιγά σιγά στο έδαφος, με κάποιο τρόπο τέτοιο ώστε να αποκτούν μία πλήρη αυτονομία μεταξύ τους. Είναι σαν να υπάρχουν μικρά σπιτάκια, ας πούμε, τα οποία βέβαια συγκροτούν μία ενότητα, και η κάθε τάξη αποκτά και μία υπαίθρια τάξη, η οποία είναι προσαρτημένη ακριβώς στο ίδιο μέγεθος και σε προέκτασή της εσωτερικής τάξης. Αυτό το γεγονός υποχρεώνει τις κινήσεις των μαθητών, υποχρεώνει η κίνηση των μαθητών να γίνεται πάντα μέσα από το ύπαιθρο. Δηλαδή τα παιδιά φτάνουν, όπως είπαμε, στη στοά του σχολείου, τα υποδέχεται εκεί ο καθηγητής, περνάνε στην πίσω μέρος που είναι ο ιδιωτικός χώρος των μαθητών και των διδασκόντων, και εκεί οργανώνεται πια όλη η εσωτερική η ζωή της κοινότητας, της μαθητικής κοινότητας, προφυλαγμένη από το δρόμο και από όλα τα γύρω σπίτια, γιατί αυτές οι 2 πτέρυγες δημιουργούν ένα κλειστό περιβάλλον φυλασσόμενο και προφυλαγμένο ικανοποιητικά. Είναι ένας μεγάλος χώρος όπου η κάθε ομάδα μαθητών, η κάθε τάξη μπορεί να επιλέξει το χώρο που θα παίξει. Έχουμε 2 γυμναστές στο σχολείο. Πολλές φορές τα προγράμματα της γυμναστικής συμπίπτουν, όμως δεν υπάρχει πρόβλημα όπως τα άλλα σχολεία, διότι ένας κάνει το ένα προάβλιο, άλλος το άλλο, χωρίς να ενοχλούν τους δασκάλους. Ναι, είναι τα χαρίσματα της πρότασης, ότι ενώ έχουμε έναν μεγάλο υπαίθριο χώρο, είναι όμως κατακαιρματισμένο σε άλλα επίπεδα, με αποτέλεσμα να επιτρέπει άλλους υποχώρους, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Και το καλό είναι ότι είναι ένας πευκόφυτος χώρος, οπότε σε περιόδους ζέστης τα παιδιά μπορούν να πάνε κάτω από τα πεύκα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και γενικά είναι αυτή η αίσθηση ότι είμαστε δίπλα στη φύση, μέσα στο περιβάλλον, με θέα την Αθήνα. Είναι ένα σχολείο, νομίζω, μοναδικό εδώ που είναι το σχολείο αυτό, και μας δημιουργεί μια άλλη αίσθηση σαν να τα βλέπουμε όλα από ψηλά. Και νομίζω ότι αυτό μας σωθεί να το φτιάξουμε να είναι και ωραίο σαν κτίριο, όχι μόνο μέσα σε ένα ωραίο περιβάλλον. Του αξίζει
να είναι ένα ωραίο σύγχρονο σχολείο που θα υπηρετεί τις σημερινές ανάγκες. Ο τρόπος που σχεδιάζει την λεπτομέρεια της τάξης, που είναι ένα σχέδιο που πραγματικά αξίζει τον κόπο να το εξηγήσει κανένας όσο μπορεί περισσότερο και να δώσει και την ακριβή σημασία που έδωσε ο Πικιώνης σε όλη την οργάνωση αυτού του υπαίθριου χώρου. Δεν ήταν απλώς μία προέκταση της τάξης όπως έχει γίνει σήμερα. Δηλαδή σήμερα είναι μισή, ας πούμε, η πρόθεση του Πικιώνη, γιατί είναι απλώς μία τάξη που προεκτείνεται στο ύπαιθρο. Δεν ήταν όμως απλώς αυτό, ήταν κάτι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο ενδιαφέρον, όπως φαίνεται στα σχέδιά του. Επομένως, αυτή τη στιγμή το ουσιώδες είναι ότι με αυτή την λογική οργανώνει ένα υπαίθριο χώρο μεγάλο, μια μεγάλη αυλή, στην οποία γίνεται το παιχνίδι, το διάλειμμα, η γυμναστική. Είναι εδώ που βρισκόμαστε. Είναι εδώ που βρισκόμαστε και στο κάτω μέρος του μεγάλου κτηρίου υπάρχει ένας χώρος γυμναστηρίου, ο οποίος είναι στεγασμένος για τις μέρες της βροχής, ο οποίος βέβαια δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει κλειστεί και έχει γίνει τάξης και έτσι φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο λείπει από τη σημερινή οργάνωση του σχολείου. Κάποιοι συγκρίνουν και αυτή τη διάταξη σε ένα τέτοιο επικλινές οικόπεδο με κάποιους παραδοσιακούς οικισμούς. Υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό? Νομίζω ότι είναι μια idée fixe των ανθρώπων που επιχειρούν πάντα να υποβιβάσουν την πρωτοβουλία και την κίνηση του Πικιώνη και την πρωτοτυπία της σκέψης του, πάντα σε μια προσπάθεια να, στην καλύτερη περίπτωση, να ερμηνεύσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Ο Πικιώνης, νομίζω, αυτή είναι μια, δεν ξέρω, είναι η άποψή μου, ότι ήξερε πολύ καλά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Ήξερε πολύ καλά να εξηγήσει τον τρόπο που λειτουργούσαν όλες οι αισθήσεις στην αρχιτεκτονική, την παραδοσιακή. Όλες οι αισθήσεις, το λέω με πλήρη συνείδηση, ότι δεν είναι απλώς ο σχεδιασμός. Είναι η κατασκευή, είναι η φροντίδα της λεπτομέρειας, είναι οι θέες, οι αναπάντεχες που πρέπει να οργανωθούν. Δηλαδή, είναι ένα μεγάλο σύνολο επιχειρήματα, τα οποία νομίζω φτωχεύουν πάρα πολύ όταν προσπαθήσουμε να τα βάλουμε στην μια αυλή παραδοσιακού οικισμού. Νομίζω ότι είναι... είναι κρίμα. Ξεκάθαρη η θέση σας. Τώρα βέβαια όταν έγινε αυτή η μετακίνηση του σχολείου, μία μετακίνηση που δεν ξέρουμε πώς έγινε και η οποία είχε δύο μεγάλες διαφορές. Η μία ήταν ότι ενώ ήταν το σχολείο σχεδιασμένο σε ένα σφιχτό αστικό ιστό, ξαφνικά βρέθηκε μέσα στο δάσος, γιατί εκείνη την εποχή η πρόπεδο του Λυκαβητού ήταν πευκόφυτη και εδώ πέρα ήταν γεμάτο πεύκα, δηλαδή το σχολείο χτίστηκε μέσα στον πευκόνα. Αυτό λοιπόν ήταν μια μεγάλη διαφορά. Όπως μεγάλη διαφορά ήταν και ο τρόπος εισόδου. Δηλαδή στο σχολείο αυτό, όπως είπαμε από την αρχή, έμπαινε κανένας από την οδό Σίνα, ένα δρόμο με κάποια κυκλοφορία, δεν ήταν βέβαια όπως είναι σήμερα, αλλά είχε κάποια κίνηση γιατί πήγαινε και συνέδεε την Δωδοξαπατρή και τον υπόλοιπο οικισμό της Νεάπολης που ήταν σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, αυτό το γεγονός προκάλεσε επίσης μια άλλη προσέγγιση, η οποία φαίνεται ότι ήταν πια από το Υπουργείο. Δηλαδή ζήτησαν να προσθεθεί ένας βορεινός διάδρομος. Δηλαδή ζήτησαν να μειώσουν το πρόβλημα
της ελεύθερης διακίνησης μέσα από το ύπαιθρο των μαθητών και των δασκάλων. Πράγμα που φαίνεται ότι έγινε αποδεκτό, γιατί ο Πικιώνης το παρακολούθησε το έργο. Άλλωστε δεν έγινε με τρόπο που κατάργησε την συγκρότηση των όγκων. Είναι πολύ έξυπνα, ας πούμε, έξυπνη αυτή η προσθήκη. Απλώς απεδείχθη ότι ήταν άχρηστη, γιατί αυτός ο διάδρομος μετά από λίγα χρόνια ακυρώθηκε. Σήμερα δεν λειτουργεί. Έχει δημιουργηθεί απλώς, έχει χρησιμοποιηθεί σαν αποθηκευτικός χώρος ή για κάποιο μπαράκι που έχει γίνει για την αναψυκτήριο για τα παιδιά. Δηλαδή ήταν ατυχής αυτή η απόφαση. Από την άλλη μεριά, το δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι από τη στιγμή που έγινε αυτός ο δεύτερος διάδρομος, έπαψε να είναι απαραίτητος ο ανεμοφράκτης που είχε προβλέψει ο Πικιώνης από την πλευρά αυτή την νότια, και ο οποίος ήταν συντονισμένος και συγκροτημένος μαζί με την πέργολα που σκέπαζε τις αυλές αυτές, που τις προστάτευε, που προστάτευε τον μεσημβρινό ήλιο από τις αίθουσες με τα μεγάλα ανοίγματα, και πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα, τα οποία δεν θα υπήρχαν αν είχε πραγματοποιηθεί η λύση όπως ήταν στην αρχή. Δηλαδή, για να πούμε με δύο λόγια, είχε γίνει στην αρχή ένας άλλος εσωτερικός διάδρομος που έμπαιναν τα παιδιά στις αίθουσες, ο οποίος τώρα έχει κλειστεί, ναι. Αλλά τώρα η είσοδος γίνεται υπαίθρια. Ξαναγίνεται όπως ήταν στα σχέδια. Με τη διαφορά όμως ότι η πρόταση εμπερίχησης του υπαίθριου χώρου, ναι, ήταν σε κάποιο βαθμό στεγασμένη, σε κάποια, ναι, κομμάτια τη στεγασμένη. Ναι. Σε κάποια κομμάτια είχε την είσοδο, είχε διαμορφωμένη μια είσοδο ο ανεμοφράκτης. Ναι. Τέλος πάντων, υπήρχε μια ολόκληρη μελέτη εισόδου στην τάξη υπαίθρια. Ακριβώς, και όχι, ναι, εσωτερικά. Ναι. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το παρακολουθήσουμε λίγο στα σχέδια, γιατί δείχνει και την σχεδιαστική ικανότητα του Πικιώνη, που πέραν του συνόλου έρχεται και στο ζήτημα στην αίθουσα τάξη και πώς βάζει κάποιες καινούργιες ιδέες εδώ πέρα. Αυτός ο ανεμοφράχτης που μας είπατε, ναι, είναι μια καινούργια ιδέα. Ναι, την ακούμε λίγο σαν να είναι κάτι συνηθισμένο, κάτι, ναι, μια οριοθέτηση εισόδου. Οδηγούσε, επέτρεπε την αυτονομία των τάξεων. Δηλαδή αυτό έδινε την δυνατότητα στην κάθε τάξη να έχει μια αυτόνομη λειτουργία. Δηλαδή το χειμώνα με το κρύο, ενδεχομένως με τον αέρα και τη βροχή, αυτός ο ανεμοφράκτης ήταν πολύ χρήσιμος. Το καλοκαίρι που δεν χρειαζόταν, αυτός ακυρωνόταν κατά κάποιο τρόπο με τα μεγάλα ανοίγματα, τα οποία μπορούσε όλα να συρθούν. Είναι, αυτή τη στιγμή ο ανεμοφράκτης αντιπροσωπεύεται από αυτό τον τοίχο που υπάρχει. Αυτά τα ανοίγματα όμως μαζευόταν όλα πίσω από τον ανεμοφράκτη, και η αίθουσα γινόταν υπαίθρια ή μη υπαίθρια, στεγασμένος χώρος. Όπως επίσης, ναι, να μην το περάσουμε έτσι στα ψηλά γράμματα, το ότι μαζευόντουσαν τα ανοίγματα, επίσης για εκείνη την εποχή, ήταν, ναι, μια αρκετά ευρηματική ιδέα, ναι, και κατασκευαστικά υλοποιημένη, όπως κατασκευαστικά μάλλον σχεδιασμένη, ναι, με πολύ ιδιαίτερη φροντίδα. Ναι. Πώς γινόντουσαν, τι ήταν σειρώμενα. Σειρώμενα φύλλα, ήταν σιδερένια, τα οποία φαίνεται ότι τον πρώτο καιρό λειτουργούσαν, δηλαδή τα χρησιμοποιούσαν πολύ. Τώρα είναι πάρα πολύ δυσκίνητα, πολύ δύσκολα κινούνται, και πιστεύω ότι θα έπρεπε το ταχύτερο να τακτοποιηθούν, να ξαναμπούν σε μια λειτουργία σωστή. Εσείς προτείνετε ότι θα έπρεπε αυτά τα πανέλα να γίνει ανεμοφράχτης? Όχι, δεν προτείνω τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο παρεμβαίνουμε σε τέτοια μνημεία, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ίσως από τα σημαντικότερα κτίρια που έγιναν στο Μεσοπόλεμο. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το κτίριο και η φωτογραφία του σχολείου υπάρχει σε πάρα πολλά διεθνή βιβλία. Τελευταία, μάλιστα, στο μεγάλο βιβλίο που κυκλοφόρησε για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στον 20ο αιώνα,
του Jean-Louis Cohen, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Υπάρχει μια ολοσέλιδη φωτογραφία του κτηρίου αυτού, το οποίο στέκει ανάμεσα στα κτίρια του Le Corbusier, των μεγάλων αρχιτεκτώνων της Δύσης. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με ένα μνημείο το οποίο δεν είναι επεξεγέλας. Είναι ένα κακογερασμένο σχολείο. Είναι κρίμα πραγματικά, ένα πρώιμο έργο του ελληνικού μοντερνισμού να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Το σχολείο έχει επισκέψεις από τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Έρχονται εδώ γκρουπ φοιτητών, έχουν έρθει από Καναδά, από Αυστραλία, από Αμερική, από Ευρώπη για να το δουν ως πρώιμο έργο του ελληνικού μοντερνισμού. Κι όμως, εγώ πιστεύω ότι η ελληνική πολιτεία το έχει αγνοήσει τόσα χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο είδαμε μια καλή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής τώρα. Να βάλει ένα πρόγραμμα, να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για την αποκατάσταση του κτηρίου. Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της μελέτης, διότι οι απαιτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού είναι πάρα πολλές και θα πρέπει η μελέτη να είναι από ειδικούς ανθρώπους, από ανθρώπους που γνωρίζουν, ώστε να μην απορριφθεί και να εκτελεστεί μετά απρόσκοπτα. Αυτός είναι ο στόχος μας τώρα και κάνουμε προσπάθειες και πιστεύουμε ότι αυτές θα ευοδοθούν ώστε άμεσα να ξεκινήσουν οι μελέτες για το κτίριο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Υγρασίες, προβλήματα με υδρορροές, προβλήματα κυρίως με τις σιδηρές κατασκευές του κτηρίου, με τα τζάμια, σειρώμενες πόρτες, όπου βάζουν πάρα πολύ κρύο, είναι εργοβόρα αυτά, είναι παλιά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Συνεχώς αντιμετωπίζουμε προβλήματα κάθε μέρα. Το κυριότερο πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι οι βανδαλισμοί στο κτίριο. Το κτίριο καταστρέφεται συνεχώς. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια σε συνεργασία με το Δήμο, με κλήσεις στην αστυνομία, με το Σύλλογο Γονιών που συνεργάστηκε στενά μαζί μας, ώστε να αποκαταστήσουμε μέσα από εθελοντικές δράσεις όσο γίνεται περισσότερο αυτές τις ζημιές, κατά κάποιο τρόπο σαν ένα μήνυμα μηδενική ανοχή στους βανδαλισμούς. Κάναμε πάρα πολλές ενέργειες. Μπορούμε να πούμε ότι οι βανδαλισμοί μειώθηκαν πάρα πολύ. Δεν έχουμε εκείνα τα φαινόμενα που είχαμε τον πρώτο χρόνο όταν ήρθα εδώ. Όμως παρόλα αυτά χρειάζεται μια συνεχής προσπάθεια.